Καλημέρα από την Αγία Σοφιά. Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Ξεκινάμε από τον νοτιοδυτικό πυλώνα στους αορτήρες του οποίου έχει ήδη αναρτηθεί και μονταριστεί το πρώτο από τα δύο ψαλίδια του στεγάστρου στο νότιο τομέα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε την τοποθέτηση του ψαλιδιού στο νοτιοδυτικό πυλώνα. Άλλη οπτική γωνία εξακολουθούμε να βλέπουμε την τοποθέτηση του πρώτου ψαλιδιού στο νότιο τομέα. Ένα πανοραμικό πλάνο από τη λεωφόρο Δικελίας, η τοποθέτηση του ψαλιδιού στο νοτιοδυτικό πυλώνα. Από εδώ, από τη λεωφόρο Δικελίας, μπορούμε επίσης να δούμε τις εργασίες που πραγματοποιούνται στη μεμβράνη, στο δυτικό τομέα.
τελευταίες ματιές στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τα άλλα δύο μεγάλα στοιχεία του νότιου τομέα. Μπροστά μας είναι το ενδιάμεσο και στο βάθος το ψαλίδι του νοτιοανατολικού πυλώνα. Στο ψαλίδι του ανατολικού τμήματος του Στεγάστρου στον νότιο ανατολικό πυλώνα πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Εργασίες πραγματοποιούνται επίσης κάτω από τον βόρειο ανατολικό πυλώνα. Στα τόξα. Αγωνιστικός χώρος. Βλέπουμε το ενδιάμεσο στοιχείο του Στεγάστρου στο νότιο πλέον τομέα. Κάποιες εργασίες μονταρίσματος συνεχίζονται δίπλα ακριβώς το ψαλίδι του νότιο ανατολικού πυλώνα. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον αγωνιστικό χώρο. Με τον υπεργερανό να κλέβει την παράσταση, καθώς από εδώ μπορούμε να δούμε καλύτερα και το μήκος του με τις 9 ρόδες από κάθε πλευρά. Σε συγκεκριμένο εφεύρανο του βόρειου τομέα πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες. Το είδαμε και νωρίτερα, εργασίες που πραγματοποιούνται ακριβώς κάτω από τον βόρειο ανατολικό πυλώνα. Μια μικρή βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Τα στοιχεία του Στεγάστρου του νότιου τομέα στην αναμονή για τοποθέτηση.
και πάλι εδώ στο νότιο τομέα, συγκεκριμένα κάτω από τον νότιο δυτικό πυλώνα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση του ψαλιδιού. Άλλο ένα μακρινό πλάνο από την οδό Φωκών με την τοποθέτηση του ψαλιδιού. Την Αγία Σοφιά, από το σπίτι μας το Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Αϊκάρα για πάντα.